Γεια σας, είμαι η Ελένη Μαρτίδου. Είμαστε εδώ και σήμερα με την Χρήσο να σας κάνουμε κάποιες από τις αγαπημένες συνταγές μας. Μείνετε μαζί μας. Ελένη μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά, πολύ καλά. Μπράβο, χαίρομαι, χαίρομαι. Βλέπω ότι έφερες διάφορα καλούδια να φτιάξουμε σήμερα. Πρέπει να σου πω ότι η σοκολατόπιτα σου την προηγούμενη φορά ήταν φανταστική. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Και σήμερα έχουμε γερμανικές συνταγές από τη Γερμανία. Έχουμε μια συνταγή, δύο συνταγές που είναι από Γερμανία. Και έχουμε και μια συνταγή η οποία δεν θεωρείται ακριβώς γερμανική, γιατί την χρησιμοποιούν παντού, ειδικά οι Αμερικάνοι. Βέβαια. Είναι η τάρτα με κολοκύθα. Είναι αγαπημένη. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλεις να πω τα υλικά για να ξεκινήσουμε και να λέμε και λίγο την ιστορία, ναι, μετά ναι, θα ξεκινήσουμε. Θα πούμε, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε για τάρτα κολοκύθας, πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε για τη ζύμη μπριζέ 220 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 115 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο από το ψυγείο, 2 κρόκους αυγών, 3 κουταλιές κρύο νερό και για την κρέμα κολοκύθας θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια πουρέ κολοκύθας, 2 αυγά, 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα, 1 κουταλάκι κανέλα, 1 μπρέζα γαρίφαλο, μοσχοκάριδο προαιρετικά, άχνη για το πασπάλισμα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Ναι. Θεωρώ ότι είναι εύκολο. Θα μας εξηγήσεις και για τον πουρέ, γιατί έφερες έτοιμο. Ναι. Θα μας εξηγήσεις πώς να τον κάνουμε. Να σε εξηγήσω τώρα. Ναι. Ωραία, το πουρέ κολοκύθας θα τον κάνουμε ως εξής. Θα πάρουμε περίπου στα 1500 γραμμάρια, δηλαδή 1,5 κιλό με 2 κιλά κολοκύθα. Θα την καθαρίσουμε, θα την τεμαχίσουμε σε κυβάκια. Ρόμπους, σε κυβάκια. Ναι, ναι. Θα βάλουμε σε μια κατσαρόλα την κολοκύθα με δύο, με δύο ξυλάκια κανέλας, νερό, ίσα-ίσα που να το σκεπάζει, όχι ακριβώς να το σκεπάζει τελείως. Θα τα βράσουμε για 5 με 6 λεπτά, όχι περισσότερο, γιατί θα απορροφήσουν πολύ νερό και όταν θα γίνει πουρέ δεν θα είναι νερούλο και δεν θα ψηθεί, θα θέλει και πιο πολύ χρόνο στο ψήσιμο. Θα τα βάλουμε σε ένα στραγγιστό. Τρυπητό, να στραγγίσει και αυτή η διαδικασία είναι καλό να την κάνουμε τουλάχιστον 3-4 ώρες πριν για να φύγουν τα υγρά. Εγώ προσωπικά πιέζω την κολοκύθα με τα χέρια ούτως ώστε να φύγουν τα πολλά υγρά και μετά την πολτοποιώ με το ραβδομίξερ. Είναι καλό να έχουμε ένα ραβδομίξερ, δεν είναι και ακριβό, είναι πολύ χρήσιμο στην κουζίνα. Περισσότεροι στο σπίτι το έχουμε. Αυτό και έτσι κάνουμε αυτήν την τον καταπληκτικό πουρέ κολοκύθας, όπως βλέπεις. Και μετά δεν το ψήνεις. Αυτό είναι που το σούρωσες. Όχι, δεν το ψήνουμε. Όχι. Το ψήνουμε μετά στην τάρτα. Ναι, ναι. Γιατί ξέρω ότι για να φτιάξεις πουρέ κολοκύθας πρέπει να είσαι πολλά προσεκτικός να μην έχει υγρασία μέσα, γιατί θα σου κατεβάσει. Ακριβώς. Γι' αυτό εγώ προσωπικά πιέζω πολύ καλά. Παίρνω τους ρόμβους, τους βρασμένους, αφού έχουν κρυώσει, και τους πιέζω έτσι με τα χέρια, με τις παλάμες, όπως κάνουμε και με τα κολοκύθια, όταν θέλουμε να κάνουμε κολοκύθια και στέδες. Ναι, ναι. Πράγματα κάνουμε, δεν πιέζουμε την κολοκύθα. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς μια κάνουμε χαρά. Και με αυτήν. Μια χαρά. Θέλεις να ξεκινήσουμε, να κάνουμε πρώτα τη ζύμη. Να βγάλουμε το βούτυρο. Α, να φέρω το κόψουμε βούτυρο σε ρόμβους. Να φέρω και νερό, γιατί θα χρειαστείς νερό παγωμένο. Ορίστε. Να μετρήσω το νερό. Γάντια. Να φορέσεις τα γάντια, έλα να σου δώσω γαντάκια. Η κολοκύθα είναι στην εποχή της. Φυσικά πλέον βρίσκουμε ολόχρονα στην κυπριακή αγορά κολοκύθες. Ναι. Αλλά αυτή η περίοδος είναι στην εποχή τους. Και είναι καλά να ξέρουμε να φτιάχνουμε και άλλες συνταγές εκτός από κολοκοτές. Είναι καλό να πούμε και κάποια πράγματα για την κολοκύθα. Ναι. Να πούμε για την προέλευση της κολοκύθας, Χρήσο μου, η οποία προέρχεται από την Λατινική Αμερική. Στην Ευρώπη έχει έρθει τον 15ο με 16ο αιώνα, στην Ιρλανδία συγκεκριμένα, και το φτιάχναν την κολοκύθα φαναράκια για να διώξουν, υποτίθεται, τον διάβολο, κακό πνεύμα, από τους χωρικούς. Τους χωρικούς οι οποίοι συνήθως ήταν και μεθυσμένοι εκεί την εποχή.
χωρική. Βάλεις δεις πρώτα το βούτυρο. Ναι, α, βάλουμε το βούτυρο. Θα βάλουμε όλα τα υλικά. Α, θα τα βάλεις όλα. Όλα. Εντάξει. Και έτσι ήρθε και η κολοκύθα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Ελλάδα εδώ και αρκετές εκατονταετίες έχει έρθει από πολύ, πολύ παλιά. Στην Κύπρο το ίδιο. Γι' αυτό την κολοκύθα, όπως είπες πριν, με την κολοκύθα φτιάχνουμε. Χρησιμοποιούν στο Halloween. Είναι διάφορες γλυκές συνταγές και αλμυρές. Το λοιπόν. Να θυμίσω ότι βάλαμε 220 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 115 γραμμάρια βούρι τυρών ανάλατο να είναι παγωμένο και κομμένο σε μικρά. Ναι, ναι, δύο κρόκους αυγών. Δύο κρόκους θέλουμε. Ναι. Πάρε μόνο το κρόκο. Να... Πάρε μόνο το κρόκο. Μπράβο. Και τρεις κουταλιές κρύο νερό. Μπράβο. Το νερό είναι, φαντάζομαι θα το βάζεις κουταλιά-κουταλιά, ανάλογα με το πόσο θα τραβήξει. Ναι. Εντάξει. Τώρα πρέπει να κλείσουμε την... Να το κλείσω. Έχουμε ένα κουμπάκι εδώ μαγικό. Κλείνει. Κλείνει και το βάζεις να δουλεύει στην αρχή στο σιγανό, έτσι, έτσι να αναμειχθούν τα υλικά. Και στη συνέχεια θα ρίξουμε και το νεράκι και θα δυναμώσουμε την ένταση. Εντάξει. Αυτή είναι η ζύμη, Χρήσο μου, είναι εύκολη η ζύμη. Είναι εύκολη η ζύμη, να πούμε, στις φίλες μας, είναι η εύκολη ζύμη μπριζέ. Με την οποία ζύμη μπριζέ μπορούμε να κάνουμε αλμυρές και γλυκές τάρτες. Και θα έλεγα να πειραματιστούν οι φίλες μας με αυτή τη ζύμη, γιατί όταν έχουν περίσσευμα φαγητού στο σπίτι, από κρέας, από όσπρια, ακόμα και από λαχανικά, μπορούν να κάνουν μια πολύ ωραία αλμυρή τάρτα. Φτιάχνουν αυτή τη ζύμη μπριζέ, τη γεμίζουν με το περίσσευμα που έχουν στο σπίτι και να έχει και λίγο υγρασία, εννοώ λίγο ζουμάκι. Ναι. Αν δεν έχει, βάζουμε κρέμα γάλακτος. Εντάξει, ναι. Τη βάζουμε στο φούρνο και έχουμε μια καταπληκτική αλμυρή τάρτα. Και έχουμε φρέσκο το φαΐ. Ακριβώς. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με γλυκιά τάρτα. Εκτός από κολοκύθα, μπορούμε να χτυπήσουμε κρέμα, μια σαντιγί. Να κάνουμε μια κρέμα πατισερή, να ψήσουμε λίγο την τάρτα 5 λεπτά με χαρτί ψησίματος και θα βάλουμε και όσπρια από πάνω, όσπρια για να από μην πάνω και ρύζι για να ψηθεί. Ναι. Θα τη γεμίσουμε με την κρέμα πατισερή, μάλλον μαρμελάδα, μια στρώση μαρμελάδας, κρέμα πατισερή και μετά από πάνω όποια φρούτα θέλουμε. Ναι. Τη γαρνίρουμε με σαντιγί. Τέλεια. Τέλεια, 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 τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια όμορφη λύση. Ναι. Και για γλυκές τάρτες και για... Α, άμα τότε θέλει να το δυναμώσεις. Αλμυρές. Βάζουμε λίγο λίγο το νερό μέχρι ναι. σχηματιστεί η τάρτα μας. Και βάζεις το γάντζο, Ελένη, για να το ανακατέψεις. Βάζεις το γάντζο στο μίξερ. Μετά. Ναι. Όχι, το εργαλείο που χρησιμοποιάς είναι ο γάντζος. Ναι, το γάντζο. Πάντα. Ναι. Το γάντζο που για τις ζύμες. Τις ζύμες. Ναι. Α, έτο. Έτοιμο. Λίγο νεράκι να βάλουμε. Ακόμα. Λίγο. Καλό. Να σου φέρω. Λίγο. Μια σταγόνα θέλει. Εντάξει, όσο θέλεις. Μια χαρά η ζύμη μας. Σημαντικό να πετύχεις καλή ζύμη, γιατί είναι η βάση που θα είναι η τάρτα μας. Θα πρέπει να την ανοίξω. Θέλεις να σου ανοίξω, μπορείς, τα μάθες όλα. Το λοιπόν, να πάρω την... Που έχεις τα γάτια. Εντάξει. Τη θέλεις λίγο να κολλάς τα χέρια. Θα κολλάει λίγο, αλλά πρέπει να βάλουμε λίγο αλεύρι. Θέλεις ακόμα λίγο αλεύρι, εντάξει, περίμενε. Θα τη βγάλουμε από εδώ. Α, θα τη βγάλουμε, εντάξει. Θα την κατέψουμε εδώ με λίγο αλεύρι. Μείνε να σου φέρω λίγο αλεύρι. Ό,τι θέλεις, εδώ το έχουμε. Είμαστε μίνι σούπερ μάρκετ. Ό,τι δεν έχεις στο σπίτι, μετά μπορούμε να σου δώσουμε. Α, ωραία. Ανακάτσε την σήμερα, έτσι. Να μην κολλάει πολύ. Ναι, να μην κολλάει. Νομίζω είναι εντάξει, να βάλω ακόμα λίγο.
Λοιπόν, θέλεις μπορούμε να το βάλουμε και στον πάγκο μας. Ναι. Να το ζυμώσουμε λίγο. Μια χαρά. Θα την απλώσουμε μέσα εδώ. Εδώ μου κάνει να την κάνω. Εντάξει, θα σου δώσω γάντια. Θέλεις κάποια λιπαρή ουσία για το ταψί σου. Το αλήφεις με λάδι ή οτιδήποτε. Όχι, τίποτα. Έχει το βούτυρο και δεν χρειάζεται. Μαγικά αυτά τα γάντια. Είδες και πήρα μαύρο χρώμα για να λεπταίνουν τα δάχτυλα. Τέλεια. Δεν θέλει πολύ δούλεμα η τάρτα. Η ζύμη τάρτα αυτής. Ναι, ανοίγει με τα, απλά με τα δάχτυλα. Ούτε πλάστη με τα δάχτυλα. Ναι, ναι, τίποτα δεν θέλει. Μια χαρά. Τέλεια ζύμη. Και να ανοίγουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ εύκολη ζύμη. Δεν χρειάζεται ούτε πλάστη ούτε τίποτα. Με τα χεράκια. Με τα χεράκια. Μια χαρά. Θα την ανυψώσουμε έτσι λίγο στις άκρες για να πάρει τη γέμιση. Τέλεια. Πανεύκολο. Θα μεταφέρουμε αν σε κάποια σημεία είναι λιγότερη. Εντάξει, εδώ είναι και ο τηλεοπτικός χρόνος που τρέχουμε στο σπίτι. Θα το κάνουμε πιο... Πιο σιγά, είναι με πολύ την ώρα εύκολη μας. Τάρτα. Ναι, είναι απίστευτα εύκολη. Δεν θέλει και πολλά υλικά. Και μπορούμε να κάνουμε και ένα κυρίως γεύμα. Αν τη γεμίσουμε με κιμά, ας πούμε, ή με κοτόπουλο, λίγη μπεσαμέλ. Τέλεια. Να την ψήσουμε με τυράκια από πάνω. Μια χαρά. Κόλαση. Πολλά ωραία. Να φέρω ένα μεγάλο μπολ που θα ενώσουμε τα υλικά για τη γέμιση. Να πούμε και για την ιστορία ότι, Χρήσο μου, ίσως να το ξέρεις και εσύ, δεν ξέρω, οι Αμερικάνοι είναι το εθνικό τους γλύκισμα. Οι τάρτες ή οι πίτες με κολοκύθα χρησιμοποιούν το όνομα pumpkins, γιατί το έχουν πάρει από, από το ελληνικό, από την Ελλάδα, από το μεγάλο πεπόνι. Μεγάλο πεπόνι. Και έτσι προήρθε και το όνομα το δικό τους. Α, ωραία. Είδες, μαθαίνουμε και ιστορία. Πολλά πράγματα έχουν πάρει τους Έλληνες τελικά. Αυτό. Τέλειο, μπράβο. Γέμισε. Εξαιρετικό. Τάρτα. Λοιπόν, να κάνουμε τη γέμιση. Εσύ τώρα έχεις... θα κάνουμε... Να σου λέω τα υλικά, να τα βάζεις 600 γραμμάρια πουρέ κολοκύθας. Γίνεται στο χέρι πανεύκολα. Θα θέλουμε 2 αυγά. Θα ρίξουμε το ζαχαρούχο γάλα. Το ζαχαρούχο γάλα είναι αυτό που θα δώσει γεύση. Το ζαχαρούχο γάλα, να σου πω ότι προσωπικά το λατρεύω σαν υλικό στα γλυκίσματά μου. Θα σου βάλω 2 αυγά. Ναι. Να σου πω ότι εγώ το ζαχαρούχο γάλα κάποτε όταν δεν έχω κάτι γλυκό στο σπίτι, βάζω λίγη κανελίτσα από πάνω και είναι τέλειο. Το τρώω έτσι με το κουτάλι. Κι εγώ. Αλλιά έτσι το τρώγανε. Ναι. Το αλήφανε πάνω σε ψωμί για πρωινό. Ναι. Το λοιπόν, ένα κουταλάκι κανέλα θέλει, μια μπρέζα γαρίφαλο και λίγο μοσχοκάριδο να θα βάλεις. Βάλαμε και στη ζύμη. Α, βάλαμε πολύ μοσχοκάριδο. Ναι. Το μοσχοκάριδο είναι προαιρετικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει η μυρωδιά. Ναι, όλα, ναι. Αυτό είναι. Τέλεια. Πανεύκολη η τάρτα. Δεν έχει ιδιαίτερη δυσκολία. Θα το φέρω εδώ. Όχι. Και ψήνουμε 175 βαθμούς για 40-50 λεπτά. Ναι. Τέλεια. Παναγία μου, έχει πάει στο μπόλιο ζαχαρούχο να μην το φάω δηλαδή. Είναι ένα αμαρτία τώρα. Αμαρτία. Αλλά δεν θα το φάω. Μάτε με νέλα, μετά να με δείχνει, να με θωρεί ο κόσμος που τρώω, που έναν αντέχω. Λοιπόν, θα πάω. Χρήσο μου, νέλα. Αυτή είναι. Τέλεια. Πολύ όμορφη. Στο φούρνο. Θα
το βάλουμε στο φούρνο, 175 είπαμε. Θα βοηθήσω. Μια χαρά η τάρτα μας. Τώρα λοιπόν. Θα πάνε πίσω. 40, θα το βάλω στα 40 λεπτά και ωραία. Μετά θα μας πει. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι από πάνω για διακοσμητικό. Είναι τόσο ρευστή νομίζω που δεν μπορούμε να βάλουμε. Όχι, έτσι. Τίποτα. Ναι, τίποτα. Τίποτα. Θα ψηθεί έτσι πως είναι. Τέλεια. Δεν θέλει κάτι άλλο. Mm-hmm. Το λοιπόν, θέλεις να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε... Τι θέλεις, την πατατοσαλάτα και μετά τα... πατατοσαλάτα. Εντάξει. Πάμε να δούμε την πατατοσαλάτα. Για την πατατοσαλάτα θα χρειαστούμε 1500 γραμμάρια πατάτες βρασμένες και κομμένες σε φέτες. Μισό φλιντζάνι νερό. 1-2 κύβους λαχανικών. 1 μέτριο κρεμμύδι κομμένο σε κυβάκια. 3-4 αγκουράκια μέτρια τουρσί κομμένα σε κυβάκια. 2 κοφτές κουταλιές μουστάρδα ντιζό. 2 κουταλιές μιλόξιδο ή κανονικό ξύδι. Μισή κούπα μαγιονέζα. Λίγο ζουμί από το τουρσί. Αλάτι. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ωραία. Θέλουμε το κρεμμύδι όμως. Ναι. Περίμενα να σου φέρω τα υλικά, γιατί τα υλικά που πήραμε εκεί είναι για την άλλη συνταγή. Θα σου τα φέρω εδώ. Θες να το κόψεις. Να το κόψω, ναι. Να κόψω εγώ τις πατάτες τώρα. Mm-hmm. Οι πατάτες είναι βρασμένες, τις ξεφλουδίσαμε. Οπότε θα φέρω τα υλικά μισό λεπτό και τη μαγιονέζα. Από τη στιγμή που αυτή η πατατοσαλάτα, Ελένη μου, έχει μέσα μαγιονέζα και μουστάρδα, είναι τέλεια. Θα είναι τέλεια. Και είναι τα βασικά υλικά. Χρησιμοποιούμε τη μουστάρδα Dijon, mm-hmm. τη συγκεκριμένη, γιατί είναι και λίγο γλυκιά. Ναι. Και πιο πικάντικη. Και έχει πιο, ναι, πιο έντονη γεύση. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ να βάλω τα γαντάκια μου για να κόψω το κρεμμύδι. Να σου πω και για την ιστορία, mm-hmm. ότι υπάρχουν πολλά είδη πατάτας. Στην Κύπρο οι πατάτες είναι συνήθως είτε κίτρινες είτε λευκές, mm-hmm. λευκή σάρκα, άσπρες δηλαδή. Ναι. Χρησιμοποιούμε, προσωπικά εγώ χρησιμοποιώ την κίτρινη πατάτα, η οποία είναι πιο κατάλληλη για να γίνει στο τηγάνι, mm. Να γίνει πατατοσαλάτα, γιατί απορροφά καλύτερα τα υγρά, θα βάλουμε, τέλεια. Το ζωμό δηλαδή. Mm-hmm. Την άσπρη πατάτα είναι καλό να τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να ψήσουμε στο φούρνο πατάτες. Επίσης να πούμε ότι στην αγορά γενικώς κυκλοφορούν, όχι στην Κύπρο, mm-hmm. παγκόσμια, 100 είδη πατάτας από τα 1000 τόσα, 1500 που υπάρχουν. Ό,τι χρώμα θέλετε. Ό,τι χρώμα, ναι. Να βάλω το κρεμμύδι. Ναι, ρίχνεις το κρεμμύδι. Όχι, το κρεμμύδι δεν το βάζουμε εκεί. Πού? Έλα, θα σου πω. Πού. Το κρεμμύδι θα το βράσουμε μαζί με το νερό. Α, το βάλα ένα... τώρα. Δεν πειράζει. Θέλεις να καθαρίσω άλλο? Όχι, όχι. Σίγουρα? Όχι, όχι. Θα βάλουμε να βράσουμε νερό. Εντάξει. Μαζί με τους ζωμούς. Α, κάνεις αυτήν τη διαδικασία. Άρα θέλουμε ένα κυταλάκι, ένα... Να φέρω τώρα. Ένα μικρό κατσαρολάκι. Ένα μικρό κατσαρολάκι. Δεν πειράζει, δεν το ανακατέψω. Όχι, δεν το ανακατέψω, θα το πάρουμε. Θα από εδώ. Πόσο νερό θέλεις? Θέλω περίπου μία κούπα. Μισό φλιντζάνι. Μισό φλιντζάνι. Να πούμε ότι στην Ελλάδα τα φλιντζάνια... έτσι, δεν πειράζει, γιατί ούτως ή άλλως η πατατοσαλάτα θέλει το κρεμμύδι της. Να πούμε στην Ελλάδα ότι χρησιμοποιείται την κούπα, που σημαίνει ένα φλιντζάνι. Όπως λέμε εμείς στην Κύπρο, τα φρεντζά. Στην Ελλάδα και εγώ το χρησιμοποιώ πολύ και στις συνταγές που γράφω. Ναι. Όταν λέμε κούπα εννοούμε την κούπα που κάνουμε νέσκαφε. Ναι. Όχι ποτήρι του νερού. Όχι. Γιατί εμείς... έχει άλλη αναλογία. Ναι, χρησιμοποιούμε 200... άλλη ποσότητα παίρνει το ποτήρι του νερού. Επειδή υπάρχουν διάφορα μεγέθη κούπας, εμείς λέμε εδώ ότι χρησιμοποιούμε 250 ml να είναι η χωρητικότητα. Ναι. Νομίζω θέλει και άλλο νερό. Θέλει και άλλο. Ναι, ναι, θέλει και άλλο νερό. Πόσο θέλεις να βάλω, πες μου. Βάλε. Βάλω. Επειδή είναι πολλές οι πατάτες. Εντάξει. Τώρα έχουμε περισσότερες πατάτες από ό,τι έπρεπε. Α. Εκεί νομίζω είναι εντάξει. Εντάξει, τέλεια. Ο ζωμός. Δύο ζωμούς, έτους εδώ, Ελένη μου. Βάζουμε το ζωμό,
βάζουμε και μουστάρδα. Αυτή η μουστάρδα είναι η δική μου, να πάρεις τη δική σου σε παρακαλώ, την εδώ. Α, εντάξει, εντάξει, την είδα. Επειδή τα έχουμε όλα μετρημένα γι' αυτό. Α, βάζεις τη μουστάρδα που θα τα βράσεις όλα εδώ. Ναι. Εντάξει. Έχεις έναν αναδευτήρα ξύλινο, όχι, πειράζει, θα το ανακατεύσουμε. Εντάξει. Κουτάλι. Ας το εδώ το κουτάλι σου μετά. Πρέπει να κάνουμε αυτό το ζωμό, να είναι βραστός, ναι. Ζεστός για να το απορροφήσει η πατάτα καλύτερα. Άρα θα, το βάζουμε, θα βάλουμε και το νερό μέσα στη σαλάτα. Ναι, βεβαίως. Α, θα βάλουμε και το νερό. Τέλεια, πρώτη φορά βλέπω έτσι σαλάτα. Αυτή είναι μια γερμανική σαλάτα, mm-hmm. Είναι ακριβώς η γερμανική πατατοσαλάτα αυτή που χρησιμοποιούν, ναι, συνήθως οι Γερμανοί. Είναι από τις αγαπημένες μου, είναι πολύ νόστιμη, διαφορετική. Θέλεις να σου κόψω τα αγκουράκια? Τα αγκουράκια, ναι. Μικρά έτσι, ροδέλες μικρές. Ναι, μικρά, μικρά. Τη κόψεις στη μέση και... Και μετά, εντάξει. Να τα βάλουμε όλα. Ναι, να τα βάλουμε όλα γιατί είναι μικρά. Είναι μικρά, βάλ τα όλα καλύτερα. Θέλουμε να βράσει το να νερό. Να βράσει, εντάξει. Καλά. Και να διαλυθεί η μουστάρδα. Θα διαλυθεί η μουστάρδα και ο ζωμός. Θα μπορούσαμε να βάλουμε άλλα υλικά μέσα στη σαλάτα? Όχι, στη συγκεκριμένη γερμανική πατατοσαλάτα όχι. Αυτά είναι υλικά. Ναι. Αν θέλετε, αν θέλει κάποιος μπορεί να προσθέσει λίγο ξεροψημένο μπέικον σαν γαρνιτούρα από πάνω. Από τη στιγμή που ψήνεται το κρεμμύδι, νομίζω δεν θα έχει ούτε έντονη γεύση. Για όχι, να πούμε όχι. Να το παραλείψουμε. Όχι, όχι. Αλλά και να έχει, το κρεμμύδι πάει πάρα πολύ, αγαπάει την πατάτα. Δεν... Και συνοδεύει τέλεια τα σνίτσελ που θα κάνουμε σε λίγο. Πώς το κλείνεις αυτό? Να το κλείσω ένα λεπτάκι. Και το βάζεις ζεστό πάνω ζεστό από τις μέσα πατάτες. Στις πατάτες. Ωραία. Άρα το κρεμμύδι δεν το βάλαμε μέσα στη σαλάτα. Το βράσαμε μαζί με νερό, τη μουστάρδα, και τους ζωμούς, δύο ζωμούς. Ακριβώς. Ρίξε μέσα και το αγκουράκι. Mm-hmm. Θα έλεγα να πούμε στις φίλες μας, Χρύσο, ναι, ότι είναι καλό όταν κάνουμε αυτή τη διαδικασία με την πατατοσαλάτα και το ζωμό, να είναι ζεστές και οι πατάτες, γιατί έτσι θα απορροφήσουν καλύτερα, τα υγρά. Τώρα, εντάξει, είναι κρύες οι πατάτες, τις ψήσαμε νωρίτερα, ναι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ανακατεύεις εσύ καλά λίγο μέχρι, ναι, να προωθείς τα υγρά. Εμείς πρέπει να ανακατέψουμε τη μαγιονέζα με το ζουμί από το τουρσί αγκουράκι. Δηλαδή, αν βάλουμε τώρα και έναν αυκό βραστό δαμέ, μια χαρά πατάτο σαλάτα είναι. Αλλά ένα μαζέρι, Ελένη, αν βάλουμε ένα αυκό. Μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις από εκεί και πέρα να παίξεις, αλλά ναι, ναι, δεν θέλουμε μια πατάτο σαλάτα κλασική εμείς. Δική μας, ναι, θέλουμε, ναι, τη γερμανική, ναι, πατάτο σαλάτα, έτσι δεν είναι? Τώρα ανακατεύεις τη μαγιονέζα. Ανακατεύω μαζί με τη μαγιονέζα με λίγο από το ζουμί, το αγκουράκι, για να την αραιώσουμε, ναι, περισσότερο. Και θα την προσθέσουμε μέσα στην πατάτο σαλάτα. Τέλεια. Να πάρουμε και λίγο αλατάκι όμως, γιατί αλάτι δεν, ναι, πάρουμε. Να βάλεις όσο θέλει. Να βάλω όσο θέλω. Τέλεια. Να το κάνουμε έτσι όπως κάνει ο Τουρκός ο σεφ. Να μην βάλω πολύ αλάτι, γιατί παραπάνω θα με πίεση. Οπότε αν έχουμε θέματα. Εγώ στο σπίτι αυτή τη διαδικασία την κάνω στο μούλτι. Ανακατεύει πολύ καλά τη μαγιονέζα με την ελπίδα. Ναι. Ναι, ανακάτεψε την έτσι δυνατά. Ναι, φοβάμαι να μην λιώσουν οι πατάτες. Όχι, δεν πειράζει. Ναι. Και να λιώσουν οι πατάτες θα γίνει πιο νόστιμο. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ου, φοβού. Τέλεια. Πάντως, μουσκομυρίζει που λέμε στην Κύπρο, Ελένη μου. Μυρίζει τέλεια. Μυρίζει, ναι. Μυρίζει τέλεια. Αλλά πρέπει να προωθήσει τα υγρά της. Εντάξει. Έχουμε ώρα. Θα πάμε διάλειμμα, θα έρθουμε πίσω. Οπότε ωραία, μια χαρά. Θα αφήνουμε τώρα στην άκρη. Μια χαρά. Το λοιπόν. Θα κάνουμε τα σνίτσελ.
να κάνουμε τη σος πρώτα για να είναι έτοιμη και ό,τι μετά... Ό,τι θέλεις. Ναι, εντάξει. Κάνουμε τη σος. Α, πάμε να κάνουμε τη σος. Το λοιπόν, για φέρουμε τη σος... τα υλικά. Μα, το μιλόξιδο το έβαλες, Ελένη. Θέλεις λίγο μιλόξιδο. Το μιλόξιδο στην πατάτα σαλάτα, αυτό είναι το μιλόξιδο. Θέλεις να βάλουμε ή όχι. Δεν το βάλαμε. Όχι, εδώ εδώ. Ξεχάσαμε, βάλε. Θα βάλω λίγο. Λίγο βάλε, όχι. Λίγο. Εκεί. Εντάξει. Θα τα ανακατέψω ακόμα μια φορά. Θέλουμε ένα κατσαρολάκι για να ψήσουμε τα μανιτάρια. Να φέρω αμέσως. Θα ρίξουμε το βούτυρο, να κόψουμε τα μανιτάρια. Να τα κόψουμε τα μανιτάρια, να πούμε ότι θα πούμε πρώτα τη σύνταγη. Γιατί βιαζόμαστε πολλά σήμερα. Πάμε να δούμε τη σώση μανιταριών. Θα χρειαστούμε 5 μέτρια μανιτάρια κομμένα σε φέτες. Ένα κουταλάκι κρεμμύδι σε σκόνη. Μισό κουταλάκι σκόρδο σε σκόνη. Αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μια κουταλιά ελαιόλαδο. Μια κουταλιά βούτυρο ανάλατο. Μισό φλιντζάνι κρέμα γάλακτος, 3 τέταρτα φλιντζανιού νερό, 2 κουταλιές γκρέιβι σε σκόνη, σχοινόπρασο για διακόσμηση. Τούτα είναι τα υλικά μας. Μπράβο. Το λοιπόν, να πούμε ότι τα μανιτάρια, όπως τα παίρνουμε από το μπακάλι ή τη φρουταρία, τα καθαρίζουμε με έναν νοπό πανί για να κουζίνας. Χαρτί κουζίνας. Δεν αφαιρούμε απ' έξω ότι... Τη φλούδα δεν υπάρχει λόγο. Ούτε πλένουμε τα μανιτάρια. Ποτέ δεν πλένουμε τα μανιτάρια. Γιατί απορροφούν το νερό. Θα απορροφήσουν το νερό ακριβώς. Ναι. Οπότε θα κόψω εγώ σε φέτες. Εσύ θέλεις να σου ανάψω το μάτι. Έχω κόψει εγώ δύο εδώ. Κόψε και αυτά τα δύο. Εντάξει. Αλλά και αυτό. Εντάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Βάλω εγώ το βούτυρο. Να το ανάψω. Να το ανάψω ένα λεπτό. Το λοιπόν είναι αυτό. Έλα καλό μου μάτι. Έλα καλό μου μάτι. Σε πιάνει επειδή φοράς γάντια. Όχι, μια χαρά. Είναι καινούριο, ολοκένουριο. Μόλις έφτασε. Όταν φοράς γάντια, δεν πιάνω. Ναι. Το λοιπόν. Βάζεις βούτυρο και ελαιόλαδο σε τούν τη συνταγή. Βάλουμε να κάψει λίγο το βούτυρο και θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Τέλεια. Να κόψω ακόμα ένα. Το gravy πρέπει να το αραιώσουμε λίγο με το νερό. Να το αραιώσουμε. Νομίζω είναι αρκετά χρήσιμο. Είμαστε πολλοί, Ελένη μου, δαμέ. Είναι... Μετά να κάνουμε πάρτι. Θέλεις λίγο νερό. Θέλεις ένα μπολάκι. Θα ρίξουμε τώρα και λίγο λαδάκι. Θα σε βοηθήσω. Έλα. Το λοιπόν, μια κουταλιά βούτυρο, μια κουταλιά ελαιόλαδο. Τσιγαρίσουμε τα μανιτάρια. Ναι. Ας τα αφήσουμε ωραία. Λίγο να κάψει. Γιατί το φρέσκο βούτυρο δίνει μια πολύ ωραία γεύση στα τσιγαριστά. Εγώ πάντα χρησιμοποιώ ελαιόλαδο μαζί με λίγο φρέσκο βούτυρο, μια κουταλιά φρέσκο βούτυρο, ναι. Σε ό,τι τσιγαρίζω. Ωραία. Σε βολέψει καλύτερα. Μια χαρά. Τα μανιτάρια θέλουν λίγη ώρα για να... Και τώρα θα αφήσουν και τα υγρά τους τα μανιτάρια. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό τα μανιτάρια όταν τα βάλουμε στο τηγάνι πρέπει να είναι δυνατή η φωτιά για να μην βγάζουν πολύ νερό. Να σου πω τώρα που είδα το πίσω το σκεύος με τα αυγά. Εγώ ένας τρόπος για να φεύγει η μυρωδιά του αυγού από τα σκεύη, βάζω κυπριακό καφέ. Το πασπαλίζω με κυπριακό καφέ. Αλήθεια. Οπότε δεν υπάρχει μυρωδιά. Κάποιοι βάζουν ξύδι, αλλά ξύδι. Εγώ θεωρώ ότι... βάζω ξύδι, αλλά ναι. Και αυτό που λες είναι ναι. Έξυπνο. Είναι μαγικό. Ναι. Να μεγάλη αυτό, ευκολία. Να το ξέρουν οι φίλες μας. Ναι. Μπορούμε να το δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ. Αφήσουμε λίγο να ψηθούν. Ναι. Λοιπόν... Να πούμε και για την ιστορία ότι αυτά τα σνίτσερ είναι και αυτά μια γερμανική συνταγή. Θα τα κάνεις σήμερα λίγο διαφορετικά νομίζω. Ναι. Κάτι σήμερα... επιπλέον θα βάλεις. Κοίτα, θα βάλω, μετά από μου είπες εσύ, θα βάλω πάνω μουστάρδα και όντως κάνει τη διαφορά η μουστάρδα. Ακριβώς, μουστάρδα Τιζόν. Είναι τέλειο. Και τέλειο. Αν τα μαριναρίσεις με τη μουστάρδα Τιζόν, μία-δύο ώρες πριν στο ψυγείο, ναι. Θα μαλακώσουν και οι ίνες του κρέατος. Ναι. Θα γίνει πολύ τρυφερό. Ναι, ναι, ναι. Και το μυστικό για τα σνίτσελ είναι το ψήσιμο. Πρέπει να βάλεις λάδι, να τα σκεπάζεις τη μισή
να μην τα σκεπάζει τελείως το λάδι. Πρέπει να τα σκεπάζει στη μέση. Και μετά να το γυρίσει. Ένα από τα μυστικά για να κάνει ωραία σνίτσελ. Ναι, ναι. Και πάντα σιγανή φωτιά. Δεν τη γανίζουμε ποτέ. Τα σνίτσελ σε δυνατή. Οι μπριζόλες σε δυνατή φωτιά. Στην αργή. Το βάζει σε δυνατή. Δυνατή φωτιά και στη συνέχεια χαμηλώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Και είναι τέλειο. Έτσι που πάνω θα το. Το σνίτσελ στην Αυστρία, κάπως αλλιώς λέγεται. Ή στην Αυστρία. Στην Γερμανία. Βίνα σνίτσελ. Ναι, αλλά στην Αυστρία νομίζω. Κάνουν βοδινό, σνίτσελ, κάνουν τα βομοσχάρι. Ενώ στη Γερμανία κάνουν και χοιρινό και βοδινό. Στη Γερμανία κάνουν και κοτόπουλο και χοιρινό. Κάνουν, ναι. Στη Γερμανία συνήθως το λένε γέγκα σνίτσελ. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το λεγόμενο γέγκα σνίτσελ. Δηλαδή το σνίτσελ του κυνηγού. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την καταπληκτική σάλτσα με τα μανιτάρια που θα μπει από πάνω. Είναι συγκεκριμένη συνταγή που το χρειάζεται. Σνίτσελ του κυνηγού. Οι Αυστριακοί δεν το κάνουν αυτό, το σερβίρουν σκέτο. Εγώ το προτιμώ με τη σος. Να κάνουμε κανένα λαό, αλλά να κάνει γαλάτια κανένα λαό στη φάδο, τώρα που είναι το κυνήγι. Τέλεια. Κανένα μπερτίτσι με ένα λαέ μου. Ναι, ναι, περιμένουμε. Κανένα μπερτίτσι να τις φέρουμε. Μυρίζουν καμιά ωραία όμως, Ναι, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Με λίγο λαδού, τώρα λίγο κόλιαντρο, τέλεια τα βαριτάρκα. Κόλιαντρο δεν τα τρώω εγώ, δεν μπορώ. Αλήθεια. Το ξηρό το τρώω. Ναι. Ο ξηρό ο κόλιανδρο είναι καταπληκτικό. Ναι, ναι. Το φρέσκο δεν μπορώ να έχει πολλού με το φρέσκο το κόλιανδρο που έχουν θέματα. Λοιπόν, τώρα. Μάλιστα. Έχουμε να προσθέσουμε. Θα σου πω αμέσω. Έχουμε ένα κουταλάκι γκρεμμύδι σε σκόνη. Να ρίξουμε και λίγο αλάτι. Ναι. Λίγο πιπέρι, έλα και πιπεράκι. Λίγο πιπεράκι. Γκρεμμύδι σε σκόνη. Είναι ακριβώ. Είναι, είναι μετρημένο, Ελένη. Ένα κουτάλι όμως. Λοιπόν, ένα κουταλάκι γκρεμμύδι σε σκόνη. Μπορούμε να κάνουμε και το εξής. Αντί κρεμμύδι σκόνη, να χρησιμοποιήσουμε κρεμμύδι. Ναι. Όπως κάναμε στην πατάτα σαλάτα. Mm-hmm. Θα το κόψουμε σε κυβάκια, θα το τσιγαρίσουμε και θα το βάλουμε μέσα. Μαγειρέψουμε. Ναι. Μετά θα ρίξουμε τα μανιτάρια και θα κάνουμε κανονικά τη σως όπως λέει η συνταγή. Να πούμε ότι μια ωραία σως, δηλαδή και χοιρινό να έχεις κάτι άλλο, μπορείς να βάλεις αυτήν τη σάλτσα. Λοιπόν, τώρα, θα βάλουμε το gravy, μπορείς να τα ρεώσεις αυτό σε λίγο νερό. Να το ρεώσω. Λίγο νερό, ναι, μια κουταλιά. Αραιώνουμε την gravy σως σε λίγο νεράκι. Προτιμάς αυτό. Όχι, όχι, κοίταξε, αραίωσε αμέσως, δεν υπάρχει. Να πούμε ότι το gravy το βρίσκουμε. Χαμήλωσε το. Να σας πω που το βρίσκουμε στις υπεραγορές. Σιγά σιγά γιατί καίει. Καίει, δεν είναι για καίνει εδώ. Στις υπεραγορές βρίσκουμε το εκεί που είναι τα ασιατικά. Που είναι τα μπαχαρικά, νομίζω. Που είναι τα μπαχαρικά. Λένη μου, πώς το ξεχωρίζουμε το gravy, τι γράφει πάνω, νομίζω γράφει gravy powder, ότι σε ναι, σκόνη. Ναι, είναι σε κουτί. Προσπαθώ να βρω τα... Είναι σε κουτί. Τον νομίζω 250 γραμμαρίων. Λίγο νεράκι γράφει πάνω θέλει. Ότι είναι σκόνη, ενώ τα έχει που δεν είναι σκόνη. Λίγο νεράκι θέλω, χρήσω μου. Να σου φέρω. Νεράκι έχουμε εδώ. Α, περίμενε, μπορεί να μην έχει. Να σου φέρω, να σου φέρω, να σου φέρω, να σου φέρω. Να ρεώσουμε λίγο την σάλτσα μας, ήθελε λίγο περισσότερο νερό. Ναι, γράφεις 3/4 του φλιτζανιού νομίζω. Εξαρτάται από το φλιτζάνι όμως, έτσι. Ναι, 3/4 του φλιτζανιού. Σου έφερα αυτά εδώ για να μπορείς να το μετακινήσεις. Βάζουμε πάνω. Ακριβώς. Απογοητεύεσαι ότι δεν θα καίνε τα χερούλια. Ναι, ναι. Να πούμε ότι όταν καούν τα χέρια μας ένα γρήγορος τρόπος για να μην μας μείνει εγκαυμά είναι η οδοντόπαστα. Να βάλουμε ένα οδοντόπαστα. Τι λέει. Να βάλουμε λίγο νεράκι. Θέλει λίγο νερό. Θα την αφήσουμε 2-3 λεπτά. Πάνω στη φωτιά και είναι έτοιμη.
Ναι, ένα κοτόπουλο. Αν κάνουμε ένα κοτόπουλο φιλέτον ή ένα στέκ, θα το βάλουμε εντούν τη σως που πάνω. Ναι, τέλεια. Τέλεια. Τέλεια, βλέπεις τέλεια. Είναι νηστικό ο Μενελό, νομίζω. Έχει την ζωή, δείχνει μα ιδέε. Τέλεια. Οπότε να δέσει. Να την αφήσουμε λίγο να δέσει. Κάνα 2-3 λεπτά. Και η σως μας είναι έτοιμη. Τέλεια, τέλεια. Το λοιπόν, εγώ λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα και να έρθουμε πίσω ή να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Όχι, να πάμε, να πάμε διάλειμμα. Αλλά μετά να θέλουμε στο ψήσιμο ώρα. Θα το... Μα, μπράβο, έτσι να κάνουμε. Να δούμε τη συνταγή για τα σνίτσελ και μετά να πάμε διάλειμμα για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Το λοιπόν, για τα σνίτσελ θα χρειαστούμε 1 κιλό φιλέτο χοιρινό κομμένο για σνίτσελ. Θα σας εξηγήσω. 2,5 κουταλιές μουστάρδα ντιζόν. 1,5 κουταλάκι αλάτι. Μισό κουταλάκι πιπέρι. 1 φλιντζάνι αλεύρι. 4 αυγά. 2 κουταλιές λεμόνι. 2 φλιντζάνια φρυγανιά αλεσμένη, τη γαλέτα δηλαδή. Και σπορέλαιο για το τηγάνισμα. Τούτη είναι η διαδικασία μας, τα υλικά μας. Να σας πω τη διαδικασία σε ένα λεπτό. Η τάρτα μας ψήνεται και γίνεται τέλεια. Έχει ακόμα η τάρτα. Τέλεια ακόμα, ναι, αλλά ενώ φούσκος, ενώ όσο πρέπει. 180 την έχεις, έτσι. 180. Θέλει 40 με 50 λεπτά. Στη συνταγή σου λες 175. Εγώ το έκανα για να... Ξεκινάς τώρα τα σνίτσελ. Ναι, θα ξεκινήσω, θα σπάσω τα αυγά. Οψ. Λοιπόν, είναι εύκολη η διαδικασία. Λοιπόν, έτοιμη, ίσως καταπληκτική. Μην ανησυχείτε, σε 2 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι. Η σως μουσκομυρίζει, μυρίζει τέλεια. Θέλεις να χτυπήσω? Ναι. Ευχαριστώ. Να το βάλω εδώ. Το λοιπόν χτύπατα. Και θα βάλουμε μέσα, Ελένη μου, και 2 κουταλιές χυμό λεμονιού. Το λοιπόν. Εγώ θα έλεγα να ξύσεις και λίγο... Α, βάλω και λίγο ξύσμα. Βάλε και λίγο ξύσμα, γιατί το ξύσμα, εδώ είναι. Έχει μας έναν κουκούτσι. Θα τα δώσει μια ιδιαίτερη έτσι γεύση. Δεν ξέρω όμως αν είναι κυπριακά ή καιρωμένα τούτα, νομίζω μπορεί να μην είναι. Τώρα να βάλουμε και λίγο ξύσμα. Ξύσμα. Θέλεις να βάλω και λίγο αλάτι, τα αυγά. Όχι, θα αλατοπιπερώσουμε το... Θα αλατοπιπερώσουμε τα σνίτσι. Το λοιπόν. Να βάλω, κάνουμε το χατήρι της Ελένης, ναι, να βάλουμε και λίγο ξύσμα. Όχι πολύ, το μισό λεμόνι, το ξύσμα του. Όπως Άντε πάλι με το κουκούτσι. Τώρα να το βγάλω. Τέλεια. Το λοιπόν. Θέλω ένα... Πολύ ωραία. Αυτό να το προτιμούν οι φίλες μας, όταν κάνουν σνίτσελ και με κοτόπουλο, να ρίχνουν και λίγο... Ξύσμα το λεμόνι, ναι. Για ωραίο άρωμα και ωραία γεύση. Το λοιπόν, να ανοίξω το μάτι. Η διαδικασία για τα σνίτσελ είναι εύκολη. Να σας πω ότι εγώ έβαλα τον κρεοπόλι και χτύπησε μου τα. Πρέπει. Πρέπει είτε περνάνε... στο σπίτι είτε ο κρεοπόλις για να τα κάνει λίγο λεπτά. Τα περνάνε και από μηχανή. Οπότε η διαδικασία είναι αυτή. Αλεύρι, αυγό, φρυγανιά. Όχι, πρώτα θα κάνουμε, θα τα λείψουμε με μουστάρδα, είπαμε. Ναι. Και μετά. Λέω για το πανέ. Το λοιπόν. Βάζουμε μεμβράνη κάτω. Θα χρειαστώ και μεμβράνη από πάνω. Θα κάνω 1-2 για να τα δούμε. Μετά θα πάμε διάλειμμα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το λοιπόν. Το μυστικό είναι να τα χτυπήσω ακόμα λίγο. Θα τα χτυπήσεις. Ναι, θα τα χτυπήσω ακόμα λίγο. 10 λεπτά, δεν χρειάζεται. Λίγο. Γιατί εδώ θέλουμε να τελειώσει πιο γρήγορα και να δείξουμε στις φίλες μας αν το πάρουν στο σπίτι. Πώς πρέπει να το χτυπήσω. Το χτυπάμε λίγο. Ελαφρώς έτσι. Το λοιπόν. Μια χαρά. Άλλα το πιπερώνουμε. Αυτή είναι η διαδικασία που θα χτυπήσουν οι φίλες μας στο σπίτι τα σνίτσελ, ναι, αν δεν τα πάρουν χτυπημένα. Αν τα, δεν τα πάρουν έτοιμα. Έτσι, με, το λοιπόν, με διαφάνεια, ανάμεσα. Ναι, χρειάζεται η πλαστική μεμβράνη, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε πληγές στο κρέας. Θέλουμε να μείνει έτσι. Το λοιπόν, αλείφουμε με... Πινέλο. Μουστάρδα. Έχεις πινέλο. Έχω πινέλο. Μια χαρά. Ναι, μεγάλο, αλλά εντάξει. Ανακάτεψε λοιπόν. Την έτσι λίγο. Μπράβο.
Το λοιπόν. Καλό είναι τη μουστάρδα να την αφήσουμε να μαριναριστεί. Μπορούμε να το κάνουμε από το πρωί και να την κάνουμε το βράδυ. Το βράδυ και 2-3 ώρες πριν να τηγανίσουμε και αυτό γίνεται. Μια χαρά. Το λοιπόν. Να δείξουμε ένα μέχρι να βράσει και το λάδι μας. Θες σως. Ναι, τέλεια, τέλεια. Ωραίο αυτή χρώμα. Αυτή τη σως να πούμε στις φίλες ότι, και φίλους ότι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουμε και στα μπιφτέκια. Α, και στα μπιφτέκια. Ναι, ναι. Τέλεια. Το λοιπόν. Το κοτόπουλο που είπες εσύ. Είπαμε, θα το αφήσουμε να μαριναριστεί, θα το βάλουμε στο αλεύρι μας. Στο αλεύρι. Θα το τεινάξουμε να φύγει το επιπλέον αλεύρι. Θα το βάλουμε στο θα αυγό. Θα περνάμε από το αυγό, το αρωματισμένο αυγό. Ναι. Με λεμόνι. Το λοιπόν. Και μετά θα το βάλουμε, να πιάσει καλά το αυγό. Και μετά θα το βάλουμε στην φρυγανιά μας. Το πιέζουμε έτσι λίγο για να καλυφθεί καλά. Και μόλις βράσει το λάδι, είπαμε το λάδι πρέπει να καλύπτει το σνίτσελ μέχρι τη μέση. Δεν πρέπει να το καλύπτει τελείως. Όχι, και πρέπει να είναι πολύ ζεστό. Και θα είναι ζεστό. Θα το βάλουμε μέσα για ένα λεπτό και μετά θα το χαμηλώσουμε στο μέτριο για να ψηθεί ακόμα 3 λεπτά. Ακριβώς. Θα το γυρίσουμε ακόμα 4 λεπτά από την άλλη πλευρά. Ακριβώς. Το λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και ερχόμαστε σε λίγο να ξεκινήσουμε να δοκιμάζουμε τις συνταγές μας. Φύγαμε. Μείναν τα δύο τελευταία, Ελένη μου, να τα βάλουμε να τηγανιστούν. Είπαμε. Βάλουμε το σε δυνατή φωτιά και μετά χαμηλώνουμε το για 4 λεπτά από τη μια πλευρά και 4 από την άλλη. Σημαντικό είναι το λάδι. Βλέπετε το λάδι να το καλύπτει μέχρι τη μέση, όχι μέχρι πάνω. Όχι τελείως. Όχι τελείως. Σας δείξω και έναν τελευταίο. Το λοιπόν, ξανά δείχνω σας. Μενέλα μου να δείξουμε μια φορά και τελειώσαμε. Το λοιπόν. Λέμε στον κρυοπόλη να μας χτυπήσει τα σνίτσελ μας. Για να μην θέλουμε στο σπίτι. Όμως, αν τα φέρουμε στο σπίτι, θα τα βάλουμε σε πλαστική μεμβράνη από κάτω, πλαστική μεμβράνη από πάνω και θα το χτυπήσουμε με το σφυρί της κουζίνας. Θα το αλείψουμε, αλλά το πιπερώνουμε, αλείφουμε με μουστάρδα, αφήνουμε 1-2 ώρες να μαριναριστεί ή που το πρωί ή που την προηγούμενη και βάλουμε το σε αλεύρι, στο αυγό, κάνουμε τον μπάνιο μες στο αυγό, μπάνιο μες στο αυγό και μετά θα το βάλουμε μες στη φρυγανιά μας, ναι, ή την καπίρα που λέμε στην Κύπρο, ή γαλέτα. Εσύ πώς τη λες, Φρυγανιά. Φρυγανιά, εντάξει. Το λοιπόν. Να πούμε ότι στο ένα λεπτό να αφήνουμε το σε δυνατή φωτιά το σνίτσελ μας και μετά χαμηλώνουμε το για ακόμα 3 λεπτά από τη μια πλευρά και μετά γυρίζουμε το 4 λεπτά από την άλλη πλευρά. Είναι ψημένο γιατί τόσο λεπτό που ψήνεται, Ελένη. Ψήνεται γρήγορα. Το λοιπόν, να στήσουμε το πιάτο. Θέλει να σου φέρω τη σάλτσα μανιταριών. Ναι, ναι. Να σου τη φέρω αμέσως. Επειδή εκκρύωσε, εμείς ζεστάναμε τη λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων γιατί πρέπει να είναι ζεστή. Τα σνίτσερ μας σερβίραμε τα. Να στήσουμε τώρα. Ναι, να στήσουμε τώρα. Κάνε έτσι όμορφο το πιάτο. Να πούμε ότι από πάνω έβαλε σχοινόπρασο, Ελένη μου. Ναι, τώρα από θα ρίξουμε και λίγο ακόμα σχοινόπρασο. Το λοιπόν, πέρα από το στήσιμο, να ξέρεις ότι να μου βάλει και εμένα, Ελένη μου, μετά. Επίσης, να πούμε για την σάλτσα κρέβι που χρησιμοποιήσαμε. Υπάρχουν 3 είδη στην αγορά, από μουσχάρι, κοτόπουλο και λαχανικών. Εντάξει. Και επιλέγουν αυτό που τους αρέσει. Εντάξει. Ό,τι γεύση τους αρέσει. Εγώ δεν την πολύ χρησιμοποιώ στην κουζίνα τον gravy. Εσύ το χρησιμοποιάς? Ναι. Ναι. Για να δέσεις τις σάλτσες. Χρησιμοποιώ τις σάλτσες, ναι. Χρησιμοποιώ στο κοκκινιστό, τα κάνω. Ναι. Μουσχάρι κοκκινιστό. Α, μετά βάζεις gravy. Βάζω και λίγο gravy στις σάλτσες. Α, ωραία. Τι ωραίο πιάτο. Τέλεια. Μα είσαι μια καλλιτέχνη, Ελένη μου, είσαι καλλιτέχνη. Δεν είμαι καλλιτέχνη. Είμαι μια απλή νοικοκυρά όπως όλος ο κόσμος. Απλά. Έτσι. Το λοιπόν, τέλειο στο λιμένο πιάτο.
Νομίζω είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και τη σάλτσα. Βάλε και λίγη σάλτσα να το φέρουμε μπροστά και μετά να μας δείξει την τάρτα. Έλα, Ελένη μου. Μα τι, μην σχολιάσες το τηγανιτό, το σνίτσερ. Μια φορά να κάνουμε σου το χατήρι. Και κάνουμε τηγανιές. Βάλαμε και τη σάλτσα. Κοίταξε τι ωραίο που είναι. Τι ωραίο που είναι. Κοιτάς, Μενέλα, μου πες από εψημένο το χοίρινο. Δεν είναι τόσο. Έτω, έλα. Νομίζω ότι είναι ψημένο. Έλα, δεν ψημένο, πολύ, ψημένο. Ναι. Έτω. Πού είσαι, ο γερανός. Λοιπόν, ποιον να φάει η Ελένη. Εγώ να βάλω το δικό μου. Το λοιπόν θέλουμε να μας κόψεις την τάρτα, να την κόψουμε την τάρτα. Κόβεται ή πρέπει να κρυώσει η Ελένη μου. Να κάνουμε την τάρτα. Ναι, να κάνουμε την τάρτα. Λοιπόν, κόψω λίγο την τάρτα εγώ. Έλα. Πώς θα την βάλουμε, έχεις σπατούλα. Και ένα πιάτο για να το σερβίρουμε. Και ένα πιάτο για να το σερβίρουμε. Πάει μόνη της, έμαθεν τα κατατόπια, δεν έχει πρόβλημα. Το λοιπόν το σνίτσερ μας είναι τούτον έτοιμο. Άκου. Το πιάτο θέλεις να βάλει. Μενέλα μου. Α, και λίγο λεμονούι. Κάμε την αμπέλ. Το λοιπόν. Λοιπόν, θα πασπαλίσουμε με άχνη. Πασπαλίσουμε με άχνη. Μια χαρά. Εγώ σερβίρω για μας. Ελένη μου, πρέπει να μπει ζάχαρη άχνη. Ναι. Πρέπει να μπει ζάχαρη άχνη από πάνω. Ναι, πρέπει. Ναι, του πάει. Εντάξει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να την κόψουμε τώρα. Είναι ζεστή. Εσείς στο σπίτι να αφήσετε να κρυώσει. Θεϊκό, θεϊκό. Θεϊκό. Το λοιπόν, μέχρι να το κόψει, εγώ να δοκιμάσω. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Να δοκιμάσω. Τέλειο, τέλειο. Α, φκένει μια χαρά. Τι ωραίο. Μπράβο. Τέλειο, τέλειο. Το λοιπόν. Ορίστε η τάρτα και το πιάτο εδώ με το σνίτσελ. Μπράβο, μπράβο Ελένη μου. Είναι εξαιρετική. Και βράζει παιδιά ακόμα, για να καταλάβετε. Ζεστή. Είδες τι εύκολα βγαίνει. Ναι, ναι. Και χωρίς βούτυρο στην ταρτιέρα. Το λοιπόν. Έλα, Ελένη μου. Να δοκιμάσουμε. Να κόψουμε το κρεατάκι. Να φάω από τον τη στέγη τη σάλτσα. Είναι απίστευτα νόστιμα. Ναι. Μπράβο. Μπράβο μας. Μπράβο, μπράβο. Η σάλτσα είναι θεϊκή. Το σνίτσε είναι λετραγανό απ' έξω, ζουμερό από μέσα. Να φάω και την πατάτα σαλατουά. Το σνίτσελ έτσι με την σάλτσα, καταπληκτικό. Η πατάτα σαλάτα σου είσαι εκεί. Μπράβο, Ελένη μου. Θα το κρατήσω για να το φάω μετά. Ναι, ναι. Πω. Είναι θεϊκή, παιδιά. Να πούμε στις φίλες μας πυρουνάκια. Ότι να δοκιμάσουν αυτή τη σάλτσα. Είναι απίστευτα νόστιμη. Να τη δοκιμάσουν και με τα μπιφτέκια και με το κοτόπουλο και με το σνίτσελ φυσικά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ό,τι κάνεις μπορείς να βάλεις τον τη σάλτσα και να απολυώσεις το πιάτο. Το λοιπόν, θέλεις. Λοιπόν, ναι. Καλά. Το μοσχοκάρι τον πάει του πάρα πολλά. Είναι και ζεστή ακόμα. Δηλαδή, φαντάσου που να κρυώσει τη θεϊκή που είναι. Εν ωραίο τραγανό το φιλό είναι να παίξω. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Είναι τέλεια. Είναι θεϊκή. Μπράβο, Ελένη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρεσε μου πάρα πολύ. Να φτιάξω εγώ στο σπίτι. Ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλοι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ελένη μου, ευχαριστώ. Ανανεώνουμε ραντεβού. Φυσικά. Γεια σας, να περνάτε τέλεια. Γεια σας.